το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα φέρω ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχαμε ασχοληθεί με αξιέπαινες προσπάθειες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, με στόχο να δοθεί μια χείρα βοηθείας σε Ουκρανούς αλλά και Ρώσους φοιτητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας μας, με αφορμή και με φόντο την τραγωδία στην Ουκρανία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα ασχοληθούμε σε μια παρόμοια αξιέπαινη πρωτοβουλία και προσπάθεια του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και φιλοξενούμε, και έτσι θα ξεκινήσουμε το τρίτο μέρος, τον πρίταρη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα από Κρήτη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Την καλησπέρα μας, κύριε Πρίτανη. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα, σας ακούω. Βέβαια. Καλησπέρα από Κέρκυρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη ερώτηση πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες που αφορά την εξαιρετική πρωτοβουλία σας και την απόφαση που έχετε λάβει. Πόσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου έχουν καταγωγή, κατάγονται από Ουκρανία αλλά και από Ρωσία? Έχουμε συνολικά 29 φοιτητές από Ουκρανία και Ρωσία, 10 είναι από Ουκρανία και 19 από Ρωσία. Σε όλες τις πόλεις μας βέβαια, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εκτείνεται σε όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Τσακίνθο. Μάλιστα. Έχετε μιλήσει με τους συγκεκριμένους φοιτητές? Από ό,τι έχω μάθει, πραγματοποιήσατε μία συνάντηση, ακούσατε τους προβληματισμούς σας και κατ' επέκταση μετά τους ανακοινώσατε και τις προθέσεις σας. Έχουν γίνει δύο συναντήσεις, μία με μία αντιπροσωπεία φοιτητών και στη συνέχεια σχεδόν με όλους τους φοιτητές, παρουσία κάποιων κοινωνικών εταίρων οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, όπως είναι το Επιμελητήριο της Κέρκυρας και η Ένωση Ξενοδόχων της Κέρκυρας. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τον προγραμματισμό σας, να αναφέρω τη διαμονή και τη σύντηση που είναι εξασφαλισμένη για αυτά τα παιδιά. Η στέγαση και η σύντηση, ναι, όσοι δεν είναι ήδη δικαιούχοι δωρεάν στέγαση και σύντηση, θα λάβουν αυτό το προνόμιο από το Πανεπιστήμιο. Ναι. Και από εκεί και πέρα, επειδή η κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, μην έχοντας πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους από τη χώρα τους, μην έχοντας μια καθημερινότητα η οποία να τους βοηθάει να είναι προσιλωμένα στις σπουδές τους, καταλαβαίνετε το άγχος σε σχέση με τους δικούς τους, τις εξελίξεις στη χώρα τους και το καθεξής, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αναλάβει να τους υποστηρίξουν παράλληλα και συμπληρωματικά με αυτό που κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως για παράδειγμα με την έκδοση κάποιων κουπονιών για προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης από σούπερ μάρκετ, την δυνατότητα να εργαστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν θα μπορέσουν πιθανότατα να φύγουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο από τα νησιά για να γυρίσουν στις χώρες τους, και βέβαια αυτή η εργασία να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αντικείμενο των σπουδών τους. Έτσι. Και παράλληλα αναζητούμε τρόπους για να μπορέσουμε να δώσουμε και άμεση οικονομική ενίσχυση στα συγκεκριμένα παιδιά. Και αναδεικνύεται και ο ρόλος των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της Ελλάδας, και μια παγκόσμια κλίμακα, σε δύσκολες περιόδους, σε περιόδους κρίσεων. Κοιτάξτε, ακριβώς ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι να εκπαιδεύουν χωρίς φόβο, χωρίς να επικρατεί ο φόβος μέσα στα πανεπιστήμια, προσπαθώντας να δείξουν την ανθρωπιστική διάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέραν όμως αυτού του τυπικού ρόλου ενός πανεπιστημίου, υπάρχει και ο ουσιαστικός, ο ανθρώπινος παράγοντας. Πρόκειται για παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να σπουδάσουν στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο για 4 χρόνια, ως εκ τούτου ανήκουν στην οικογένεια του Ιωνίου Πανεπιστημίου και οφείλουμε ως οικογένεια να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Έχει ιδιαίτερη αξία τι σας μετέφεραν τα παιδιά αυτά, καθώς συναντηθήκατε και με Ουκρανούς αλλά και με Ρώσους φοιτητές, το περιεχόμενο των προβληματισμών και της ανησυχίας τους και βέβαια η τοποθέτηση και των Ρώσων, αυτά που σας εκμυστηρεύτηκαν και σας είπαν. Ναι, πέρα από τις δυσκολίες, την αναφορά στις δυσκολίες που βιώνουν, μια δυσκολία για παράδειγμα είναι η επικοινωνία με τα σπίτια τους, η οποία δεν είναι δεδομένη και η οποία αν δεν πραγματοποιηθεί καταλαβαίνετε ότι αυξάνει πολύ το άγχος των παιδιών.
είναι οικονομικοί παράγοντες, είναι η αγωνία του πώς θα μπορέσουν οι γονείς τους ή οι συγγενείς τους να έρθουν ενδεχομένως στην Ελλάδα, και βέβαια η απώλεια μιας πατρίδας και ενός σπιτιού, η οποία σε κάθε περίπτωση στιγματίζει έναν άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν φιλικές και εξακολουθούν να είναι φιλικές. Ενδεχομένως αυτή η φιλία να έχει ενδυναμωθεί από τη δυσκολία που περνάνε. Είναι εντυπωσιακό ότι τα παιδιά προσπαθούν το ένα να βοηθήσει το άλλο, είτε είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι συνδυασμός Ρώσοι και Ουκρανοί, έτσι, φιλίες μεταξύ των δύο διαφορετικών εθνοτήτων. Και επίσης εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι οι Ουκρανοί από την πρώτη στιγμή ζήτησαν, όταν άρχισαν να γίνονται οι πρώτες σκέψεις για τους Ρώσους και τους τρόπους που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κλπ, ζήτησαν να μην υπάρξει οποιαδήποτε περίπτωση καν υπόνοια για κάποια παρέμβαση αρνητική προς τους Ρώσους. Δεν είχαμε καμία τέτοια πρόθεση, εννοείται. Τα παιδιά ανακουφίστηκαν και είπαν ότι οποιαδήποτε εξέλιξη αρνητική ως προς τους Ρώσους συναδέλφους τους θα ήταν κάτι το οποίο θα το φέρανε, θα τους δημιουργούσε τύψεις σε σχέση με αυτή την εξέλιξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που δίνουν τα παιδιά, και το γεγονός ότι εξακολουθούν και είναι φίλοι, εξακολουθούν να βοηθούν ο ένας τον άλλον, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δίνει ένα μήνυμα προς όλους μας, έτσι, για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο άνθρωπος. Κύριε Πρίτανη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και ένα μπράβο για την προσπάθειά σας, βέβαια. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για το βήμα που δίνετε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ελπίζουμε όλη αυτή η κρίση και ο παραλογισμός να τελειώσει σύντομα, το συντομότερο δυνατό, για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Σίγουρα η αποκατάσταση σε μια ανθρώπινη κανονικότητα θα αργήσει να έρθει. Θεωρώ όμως ότι ως ο Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουν πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα συνεχίσουν ομαλά τις σπουδές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, κύριε Πρίτανη. Να είστε καλά.